Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ έντονα τώρα και τη δεδομένη στιγμή τα συναισθήματα. Όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι λίγο όλα ανάμεικτα αυτή τη στιγμή. Έχουμε καλά διαστήματα, έχουμε πολλά πράγματα που θα έπρεπε να χαιρόμαστε. Απ' την άλλη, και λόγω του το πώς ήρθε στο τέλος το παιχνίδι, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Σίγουρα ανεβάσαμε παραπάνω τις γραμμές μας από ό,τι ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς να έχουμε κάποιο, σαν να λέμε, πρόβλημα ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε κάποιες αδυναμίες και μια, τέλος πάντων, σε σχέση με το σχηματισμό του αντιπάλου, ένα προβληματισμό στο πώς θα, τέλος πάντων, θα, ειδικά πώς θα μαρκάρουμε, τέλος πάντων, που θέλαμε να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά. Καταφέραμε για άλλη μια φορά τα κορίτσια να καταλάβουν 100% τις οδηγίες. Και όντως με το που μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αμέσως ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα, τουλάχιστον μιλώντας για τη δική μας την ομάδα. Εντάξει, σίγουρα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει η συγκέντρωση. Θα μπορούσα να μιλήσω και για κούραση. Απ' την άλλη, καλώς ή κακώς, αυτό είναι το παιχνίδι. Τώρα, το τι δυνατότητες έχει ο καθένας και τι ρόστερ έχει δικό του κομμάτι, αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι αυτό, γιατί αν δούμε και το πώς μπαίνει το γκολ. Άσχετα με το ότι είμαστε 2-0, εμείς αν έχουμε κινδυνεύσει είτε πρώτο είτε δεύτερο ημίχρονο από κάτι, είτε φτάσανε είτε όχι, είναι ένα κομμάτι, αυτό που τέλος πάντων έγινε και μπήκε τον γκολ, το οποίο το είχαμε θέμα και στο πρώτο και στο δεύτερο. Λιγότερο στο δεύτερο, το είχαμε περιορίσει, το ξανακάναμε, το πληρώσαμε. Συγχαρητήρια και θα ήθελα να πω στα κορίτσια και των δύο ομάδων για την προσπάθειά τους. Να ευχηθούμε καλή επιστροφή και καλή συνέχεια στον Αστέρα Τρίπολης. Καταρχήν, θεωρώ ότι μπήκαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, γιατί ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχω δει αυτή την ομάδα δύο φορές νομίζω με Παναθηναϊκό και με τα Τρίκαλα και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιξε. Είναι καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα. Πιστεύω ότι καταφέραμε το πρώτο ημίχρονο, δεν διορθώστε με εσείς, δεν ξέρω αν έχουμε δεχτεί σουτ στην εστία στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι επικίνδυνο, έτσι, για να απειλήσει η ομάδα του που έχει δύναμη μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο που πολλές φορές στο γυναικείο ποδόσφαιρο υπάρχουν νεκρά σημεία, είναι λίγο δύσκολο και μέσα στο παιχνίδι να υπάρχει μια διάρκεια 90 λεπτά. Θεωρώ ότι φτηνό λάθος κάναμε, ότι ήταν κατοχή δικιά μας και μόνο η σκέψη το να κάνουμε δρίμπλα μέσα στην περιοχή μας. Δεχτήκαμε το γκολ και ακριβώς ήταν στο σημείο που χατήκαμε ένα πεντάλεπτο που κατάφερε η ομάδα της ΡΕΑ να κερδίσει και το πέναλτι και με αυτόν τον τρόπο να προηγηθεί 2-0. Κάναμε κάποιες αλλαγές, αλλάξαμε και το τρόπο παιχνιδιού πώς παίξαμε, το αλλάξαμε αμέσως μετά το 2-0 και νομίζω ότι ασκήσαμε αρκετά μεγάλη πίεση με αποτέλεσμα να μειώσουμε σχετικά γρήγορα, που υπήρχε χρόνος αρκετός μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι αυτό το διάστημα ήμασταν αρκετά καλύτερα στο επιθετικό κομμάτι, γιατί πρώτο ημίχρονο μπορεί αμυντικά να ήμασταν καλοί, επιθετικά δεν ήμασταν απειλητικοί. Και αυτό που μου άρεσε στα κορίτσια είναι η αντίδραση. Αντίδραση στο παιχνίδι και πιστεύω ότι αξίζαμε να πάρουμε αυτό το βαθμό, δεν θέλω να πω για την νίκη, αλλά νομίζω και με την εμφάνισή μας αξίζαμε να πάρουμε αυτό το βαθμό. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα της ΡΕΑ και στη φιλοξενία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και καλή συνέχεια και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια, τα δικά μου, γιατί δουλεύουν και παρουσιαζόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι καλύτεροι, γιατί είναι μια ομάδα φτιαγμένη από την αρχή και με αρκετά σχεδόν όλες καινούριες παίκτριες που είναι στο 15-16. Αλλά πιστεύω και στη συνέχεια θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Καλή συνέχεια σε όλους.
και με υγεία. Κοιτάξτε, όταν χάνεις ένα παιχνίδι 2-0, δεν μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος, έτσι. Αυτό που είπα και αυτό μ' άρεσε, η αντίδραση που είδα. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Και πιστεύω ότι δεν έγιναν τυχαία γκολ. Δηλαδή, πρώτο γκολ ήταν με ατομική προσπάθεια, με ένα τρομερό βολέ. Στημένο, που μπαίνουν περισσότερα ποσοστά στο ποδόσφαιρο, μπαίνουν από τα στημένα. Έτσι. Έτσι είναι ποδόσφαιρο. Παίζεται μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Όπως σας είπα, όταν χάνεις 2-0, δεν γίνεται να μην είσαι ικανοποιημένος. Γιατί ήταν και το μικρό διάστημα, μεγάλο μικρό διάστημα μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι που ήταν 2-0 για την ομάδα της. Νομίζω σε ποιο λεπτό ήταν το γκολ, αν θυμάστε. Ήταν λίγος χρόνος, αλλά δείξαν ψυχικά αποτέλεσματα, χαρακτήρα και πιστεύω αυτό θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Δεν είναι αυτό που θέλαμε. Προφανώς σε κάθε αγώνα στόχος μας είναι η νίκη. Πιστεύω ότι εκεί λίγο στο τέλος αρχίσαμε να χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και γι' αυτό ίσως ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον κρατήσαμε την ισοπαλία που τουλάχιστον μας δίνει ένα βαθμό αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μπει λίγο αγχωμένες, πιστεύω. Κάποια πράγματα ίσως, λόγω και ότι επειδή είναι καινούργια ομάδα, δεν γνωρίζαμε ακριβώς τις κινήσεις τους, είδαμε κάποια βίντεο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μας έλεγε ο προπονητής. Καταφέραμε να κρατήσουμε την ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο. Μετά στο δεύτερο που μας ξαναμίλησε, πιστεύω ότι κάναμε ακριβώς ό,τι μας ζητούσε. Και γι' αυτό ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα μέχρι το 79. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα και ήθελα να βγάλω μέσα. Άκουσα έναν άνθρωπο να μου λέει «σούταρε» και «σούταρα». Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ναι, αυτό. Πάρα πολύ χαρούμενη, δεν το περίμενα. Και εντάξει, άνοιξα το σκορ στην ομάδα μου. Και νομίζω αυτό μας έδωσε και περισσότερη ψυχολογία για να συνεχίσουμε και να διατηρήσουμε και το σκορ και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και τώρα για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε. Δεν σταματάει τίποτα. Το επόμενο παιχνίδι είναι ένα καινούριο παιχνίδι που πρέπει να το κοιτάξουμε ξεχωριστά. Και πάμε πάλι για τη νίκη. Πάμε να κερδίσουμε. Αρχικά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Ρέα έχει πολύ δυνατή έδρα. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω μπήκαμε και οι δύο ομάδες λίγο συντηρητικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, αφού δεχτήκαμε και τα δύο γκολ, δεν τα παρατήσαμε. Είπαμε ότι δεν τελείωσε τίποτα μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Εφόσον δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, τουλάχιστον πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και προχωράμε. Συνεχίζουμε. Σίγουρα ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, ξέραμε ότι θα μας δυσκολέψει. Αλλάξαμε και το σύστημά μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Νομίζω μας βγήκε, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στο τέλος. Πήραμε τον βαθμό. Από εδώ και πέρα οι στόχοι βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, ξεχωριστά. Ο κάθε αντίπαλος έχει διαφορετικά πράγματα να προσέξει. Ό,τι μπορούμε να κερδίζουμε από κάθε παιχνίδι θα το διεκδικούμε.